Καλησπέρα, είμαι ο David Papier και σας καλωσορίζω στη σύντομη επισκόπηση της ημέρας με την ETX Capital. Την Παρασκευή, ο S&P 500 κατέγραψε νέα υψηλά, αφού τα στοιχεία non-farm payrolls έδειξαν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο μόνο 142.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ αναμένονταν περί τις 225.000. Ο Νικκέι έκλεισε στις 15.705 μονάδες, παρά τα τελευταία στοιχεία που δείχνουν αδυναμία της ιαπωνικής οικονομίας στο δεύτερο τετράμινο. Η στερλίνα έπεσε στα χαμηλά δεκαμήνου και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται αρνητικά. Σε άλλες ειδήσεις, οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν περισσότερο του αναμενωμένου τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν, αυξάνοντας το πλεώνασμα του εμπορικού συζυγίου σε επίπεδα ρεκόρ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Αυτά για σήμερα, αύριο και πάλι μαζί για την επισκόπηση της ημέρας με την ETX Capital.